επιλέξαμε τη σπουδαία γλύπτρια Ναταλία Μελά για την κεντρική μας συνέντευξη. Κυρία Μελά, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξύπνησα με το μαρμάρινο αυτό το κεφάλι στα χέρια μου που με εξαντλεί τους αγώνες και δεν ξέρω πού να το ακουμπήσω. Έπεφτε το όνειρο καθώς έβγαινα από το όνειρο. Και έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει. Απόσπασμα από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Κυρία Μελά, κατάγεστε από μια πολύ μεγάλη οικογένεια και το έργο σας πολύ συχνά έχει ως σημείο αναφοράς την ελληνική παράδοση. Τι σημαίνει για σας παράδοση? Η παράδοση για μένα είναι το πάνω. Δηλαδή, χωρίς παράδοση δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου. Η πολύ μεγάλη ελληνική παράδοση λειτουργεί ως εμπόδιο για εξέλιξη ή ως εργαλείο? Ως εργαλείο πάντως. Οπωσδήποτε. Διότι πρέπει από κάπου καταγόμαστε, από κάπου κρεμόμαστε, από κάπου βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε από το τίποτα. Το όνομα και η ιστορία της οικογένειάς σας λειτουργήσε περιοριστικά στην πορεία σας ή σας βοήθησε να εξελιχθείτε? Νομίζω ότι μάλλον με βοήθησε. Μάλλον με βοήθησε γιατί υπάρχουν ορισμένα πρέπει, άμα έχεις μια οικογένεια που σου αφήνει μια παράδοση, ορισμένα πρέπει και ορισμένα πρέπει να είσαι καλός, πρέπει να είσαι ευγενής, πρέπει να είσαι... Αυτοί οι περιορισμοί σας ενοχλούσαν εσάς? Πώς σας περιόρισαν δηλαδή στην αρχή της πορείας σας, για παράδειγμα? Ήταν λίγο δύσκολο για μένα στην αρχή της πορείας μου και αυτό που κυρίως δεν ήθελα και ήταν δύσκολο ήταν αυτό το η Δεσποινής Μελά που κάνει και λίγο γλυπτική. Αυτό ήταν δύσκολο για μένα. Και από ό,τι ξέρω υπήρχε και πρόβλημα στην αρχή της πορείας σας με την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τη γλυπτική από την πλευρά της οικογένειάς σας. Βέβαια, γιατί η οικογένειά μου δεν ήθελε να πηγαίνω στη σχολή καλών τεχνών. Δεν ήθελε να πάω εκεί πέρα. Η οικογένειά μου φανταζόταν τα πράγματα αλλιώς, ότι θα μεγάλωνα, θα φορούσα un rond de père, ένα ωραίο φουστάνι και θα έψαχνα έναν καλό γαμπρό. Και ότι αυτό θα ήταν το επιθυμητό. Ναι, αλλά κατά κάποιον τρόπο εγώ δεν ήμουν έτσι. Ήμουν φτιαγμένη για να κάνω κάτι άλλο. Εκεί τι σας όθησε να βγείτε από αυτή την πορεία? Θα υπήρχε κάτι μέσα σας που σας ξεστράτησε από αυτή την προκαθορισμένη πορεία? Αισθανόμουν τον εαυτό μου διαφορετικό. Δεν μπορούσα να είμαι έτσι. Ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελα. Γιατί πρέπει να σου πω ότι στην αρχή με ενδιέφερε πάρα πολύ και η φιλοσοφία, με ενδιέφερε και η ιστορία και όλα αυτά. Μου άρεσε να κάνω και πράγματα με τα χέρια μου. Αισθανόμουν και αυτή την ανάγκη. Μου άρεσε, θυμάμαι, ως παιδί έκανα και παιχνίδια. Άρα είχατε αυτή την φυσική τάση? Ναι, να πιάνω κάτι και να βγαίνει κάτι. Και σας κέρδισε αυτό? Με κέρδισε αυτό. Αλλά φαντάζομαι εντάξατε και τη φιλοσοφία και την αγάπη σας. Για την παράδοση τα εντάξατε σε αυτό το παιχνίδι με τα χέρια. Ναι, ναι. Αν μπορούσατε να χαρακτηρίσετε το έργο σας με 4 λέξεις, ποιες θα διαλέγατε? Είναι δύσκολο να το πω. Λοιπόν, η μία θα ήταν παράδοση, η άλλη θα ήταν ηρωισμός, η τρίτη θα ήταν το παιχνίδι, το αστείο και η τέταρτη, Ελλάς. Άρα έχετε έτσι μια αγάπη για τους ήρωες και την Ελλάδα. Ναι. Φαίνεται και από τα έργα σας. Ναι. Τι σας σωθεί να δημιουργήσετε έναν ήρωα? Μου αρέσει ο τέλειος άνθρωπος. Και ο ήρωας είναι για μένα τέλειος. Είχατε πει, το άσχημο είναι αυτό που δεν έχει σχήμα. Μπορείτε να μου το αναπτύξετε λίγο?
Α, ναι, αυτό μπορώ να σου το αναπτύξω. Το σχήμα, όταν κατασκευάζεις κάτι, έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να έχει σχήμα. Ένα πράγμα που δεν έχει σχήμα είναι άσχημο. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν σου αρέσει. Λοιπόν, πρέπει να είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το να έχει σχήμα ένα έργο. Πρέπει να έχει και όνομα. Διότι κάτι που δεν έχει όνομα, δεν έχει και σχήμα. Θεωρείτε πως η τέχνη χωρίς σχήμα είναι ανάξια λόγου? Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Η τέχνη χωρίς σχήμα, τι είναι? Δεν λέει τίποτα. Δεν είπαμε με το λογισμό και το όνειρο. Λοιπόν, αν δεν έχει λογισμό και αν δεν έχει όνειρο, δεν έχει και σχήμα. Άρα, ουσιαστικά, άρα είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη για σας. Είναι ανύπαρκτη. Είναι ανύπαρκτη. Η σύγχρονη τέχνη, ένα από τα πράγματα που διαπραγματεύεται, είναι το άμορφο, που πηγάζει από μια ανάγκη υπέρβασης της κλασικής τέχνης. Ποια είναι η σχέση σας με τη σύγχρονη τέχνη και πώς το κρίνετε αυτό το άμορφο σαν τάση της σύγχρονης τέχνης? Δεν είναι, το βαριέμαι. Το άμορφο είναι, το λέει και από μόνο του, ότι δεν έχει μορφή, άμα δεν έχει μορφή, είναι άσχημο. Και από ό,τι ξέρω δοκιμάσατε και σε κάποια... Δοκίμασα κι εγώ και έβαλα πάνω σε... είχα κάνει ένα πράγμα με σίδερα. Και έβαλα ένα τρίγωνο έτσι, ένα τρίγωνο από πάνω, ένα τρίγωνο και δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Βαρέθηκα και είπα, στο διάλογο. Και φαντάζομαι από... Δεν ήταν ατέλειωτο. Δεν είχε αρχή και τέλος, δηλαδή. Δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Πρέπει να υπάρχει αρχή και τέλος. Πρέπει να ξέρω, ας πούμε, τι είναι. Από πού ξεκινάω, από πού κατάγομαι, από πού είμαι, από πού ανήκω. Και να κάνω κάτι. Άρα για εσάς η ζωή και η τέχνη πρέπει να έχει μια γραμμική πορεία. Ναι. Πρέπει να έχει γραμμική οπωσδήποτε. Και ένα χώρο στο οποίο να κινείται. Άρα ίσως και γι' αυτό επιλέξετε εσείς, να κινείστε στην Ελλάδα. Γιατί έχετε μια πολύ έντονη σχέση. Ναι. Έχετε βρει το χώρο σας δηλαδή κι εσείς. Οπωσδήποτε. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου κάτι άλλο εκτός από Ελληνίδα. Έχετε πει, θέλω να με καταλαβαίνουν, να μπορώ να συνεννοούμαι με τους ανθρώπους, σκέπτομαι τους άλλους όταν δουλεύω. Πώς αντιλαμβάνεστε την επικοινωνία? Αυτό οπωσδήποτε το αισθάνομαι. Δηλαδή θέλω να μπορούν να με καταλάβουν, να καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Άρα αν το συνδέαμε και με το προηγούμενο ερώτημα για το άμορφο και για το άσχημο, ναι. Για εσάς είναι επιτακτικό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει. Ναι, θέλω να καταλάβει. Θέλω να χαίρεται αυτός που θα το δει. Εγώ κάνω άγαλμα, δηλαδή κάτι το αγλαό, κάτι που να είναι ωραίο, κάτι που να μπορέσει να τον ευχαριστήσω τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που να είναι άσχημο και που ο άλλος άνθρωπος να βαριέται άμα το βλέπει, να λέει τι είναι αυτό. Και φαντάζομαι επειδή τα αγάλματα στείνονται και κεντρικά, σε κάποιες κεντρικές πλατείες, ναι. Σε ένα λιμάνι όπως η Μπουλίνα. Ναι. Απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε... Σε πολύ κόσμο. Ναι. Είναι ζήτημα, πώς να πούμε, είναι και ιστορικό, είναι και κοινωνικό. Έχει να κάνει πολύ και με την ανάμνηση αυτό το πράγμα. Να θυμηθείς τα πράγματα που έχεις ζήσει και που έχεις μεγαλώσει, που έχεις καταλάβει, που έχεις νιώσει. Και παρατηρώ και ένα διπλό σεβασμό. Ναι. Σεβασμό απέναντι στον ήρωα, ναι. Αν μιλάμε για ήρωα, ναι. Αλλά και απέναντι στον κόσμο που περιμένει να τον δει αυτόν τον ήρωα με κάποια μορφή συγκεκριμένη. Και να καταλάβει ποιος είναι με την πρώτη ματιά και να το θαυμάσει. Ναι. Thank you.
Χένρι Μουρ δεν προσπάθησε να φτιάξει μια γυναίκα από πέτρα, αλλά μια πέτρα που να υποβάλει τη γυναικεία μορφή. Ήθελε να διατηρήσει κάτι από τη στερεότητα και απλότητα του βράχου. Σας αρέσει να επιβάλλεστε στο υλικό ή να αφήνεστε σε αυτό? Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, δηλαδή και να επιβάλλουμε στο υλικό, αλλά και να με οδηγούμε. Δηλαδή, μία πέτρα, γιατί να την τρυπήσω και να την κάνω τρύπα? Όταν είχε έρθει εδώ πέρα ο Χένρι Μουρ και έγινε αυτή η έκθεση απάνω στον φίλο Πάπο, είχε έρθει ο ίδιος εδώ και είχε εκθέσει ένα από αυτά τα τρυπητά τα έργα του, θυμάμαι, και υποτίθεται ότι ήταν μία γυναίκα, ξέρω εγώ. Και μιλήσαμε τότε μαζί. Ήταν εκεί πέρα την ώρα που βρισκόμουν μπροστά στο λιτό και μου λέει τι σκέπτεσαι γι' αυτό. Και του είπα τίποτα δεν σκέπτομαι, γιατί δεν μ' αρέσει. Μου λέει γιατί. Γιατί έχεις τρυπήσει το μάρμαρο? Το μάρμαρο δεν είναι για να τρυπιέται. Το μάρμαρο είναι ογκόλυθος. Και όταν πέφτει το φως απάνω, να σου δίνει την αίσθηση του μαρμάρου. Όχι αυτό το πράγμα που έχει τρύπη εκεί πέρα, τι είναι, τρυπητό? Και μου είπε δίκιο έχεις. Και έκτοτε έκανε τα γλυπτά τα οποία ήταν γεμάτα. Άρχισε να κάνει άλλου είδους. Αυτό σκέφτηκα και αυτό του είπα. Άρα θεωρείτε ότι αυτά τα κενά στο γλυπτό δεν έχουν καμία... δεν εξυπηρετούν? Δεν έχουν καμία αξία. Γιατί να το τρυπήσεις το υλικό? Μέσα από τα έργα σας βλέπουμε μια βαθιά αγάπη για τη φύση, ειδικά για τα ζώα που βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο. Τα ζώα του αγροκτήματος, ο κόκορας, το κατσίκι. Γιατί επιλέγετε αυτά τα ζώα? Ποια ήταν η επαφή σας με αυτά τα ζώα και το περάσατε και στην τέχνη? Να σου πω, γεννήθηκα στην Κηφισιά, σε ένα σπίτι που ήταν αρκετά μεγάλο και είχαμε ένα πολύ μεγάλο περιβόλι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβόλι, η μάνα μου, η οποία ήταν πολύ κεφάτη και πολύ ορεξάτη για διάφανα, έκανε ένα μεγάλο κοτέτσι. Λοιπόν, είχα κοκόρια και κότες εκεί πέρα και πάπιες. Μου είχε φέρει και ένα ελάφι από ένα ζαρκάλι, δηλαδή. Όχι ελάφι, δεν... ήταν ζαρκάλι και ήταν νοστιμότατο, ωραιότατο ζωρετάκι, το οποίο και αυτό μέσα στο περιβόλι περιεφέρετο. Και τέλος πάντων όλα αυτά ήταν εκεί πέρα, είχαμε και σκύλο βέβαια πάντοτε. Και μεγάλωσα με σκυλιά. Ένα. Λοιπόν, σκυλιά, γατιά. Αυτά. Και υπήρχε και μία αλληπού που ερχόταν τη νύχτα και είχα γίνει και φίλη της μάλιστα και αυτή έκλεβε τα κοτόπουλα τη νύχτα. Έβγαινε πάνω στον τοίχο και είχα μάλιστα μία συνωμοσία μαζί της. Δεν τη μαρτύρησα ποτέ, δεν την είπα. Σας συγκινεί δηλαδή πολύ η φύση και τα ζώα? Ναι, μου αρέσουν τα ζώα. Είναι και ωραίο και το μαλλί τους, ξέρω εγώ, τα φτερά τους. Το να φτιάχνετε γλυπτά ζώα. Ναι. Βρίσκεται έτσι μια παιδικότητα, επιστρέφεται σε αυτό το περιβάλλον το οποίο στο πιο μεγαλώσατε. Οπωσδήποτε, ναι. Θυμάμαι, αυτόματα άμα μου πεις ένα ζώο, αυτόματα θυμάμαι εκείνη την εποχή. Άρα προσπαθείτε να απαγώσετε και κάπως το χρόνο. Δηλαδή, δημιουργείτε ένα περιβάλλον, ναι. Ένα ονειρικό περιβάλλον γύρω σας. Ναι, ναι, οπωσδήποτε, ναι. Μιας και είπαμε για τα όνειρα, είπατε και πριν, είμαστε άνθρωποι του λογισμού και του ονείρου. Ναι. Πώς αλλιώς μπορούσαμε να είμαστε? Του λογισμού και του ονείρου. Και σκεπτόμαστε και ονειρευόμαστε. Υπερέχει κάποια από τα δύο? Φαντάζομαι ότι στη δική μου περίπτωση, επειδή είμαι γλύπτρια, υπερέχει το όνειρο. Άρα για κάποιον που θα έκανε κάτι πιο... λιγότερο καλλιτεχνικό, θα... υπερήχε το... ο λογισμός, ίσως. Άρα για σας το όνειρο έχει μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία. Μα πολλά πράγματα τα ονειρεύουμε περπατώντας. Θυμάμαι ότι περπατώντας ονειρεύουμε
ζώα, πράγματα και αυτά που θέλω να τα φτιάξω και ξέρω να τα φτιάξω μετά ή τα θυμάμαι. Πώς συγκρατείτε την ανατομία ενός ζώου ή ενός ανθρώπου στο μυαλό σας? Όταν το ονειρεύομαι τα πράγματα, βλέπω και το σχήμα τους. Θέλω να πω, είναι ένα δύσκολο κομμάτι που πολλοί καλλιτέχνες δυσκολεύονται και γι' αυτό πάνε και σε σχολή φυσικά. Το θέμα της ανατομίας. Είναι. Γιατί βεβαίως χρειάζεται να γνωρίζεις και ορισμένα πράγματα και να μάθεις να σχεδιάζεις και να έχεις ένα μοντέλο. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει το μοντέλο και να μπορείς να το σχεδιάσεις. Εγώ πήγαινα στη σχολή και έτσι σιγά σιγά έμαθα αυτό το πράγμα. Ήτανε δύσκολο για μένα, διότι δεν ήξερα, ας πούμε, να μεταχειριστώ το μολύβι στην αρχή. Το κάναμε με κάρβουνο και κάναμε κάτι φωτοσκιάσεις και κάτι σφουμάτα τα λέγαμε τότε, το οποίο δεν είναι σχέδιο καλό. Και θυμάμαι ότι μετά έκανα μάθημα με τον Τζαρούχη και εκείνος μου είπε, πέταξε το κάρβουνο και πάρε ένα μολύβι. Και άμα θα μάθεις να σχεδιάζεις ένα πράγμα με το μολύβι, τότε θα ξέρεις σχέδιο και τότε θα μπορείς να κάνεις και γλυπτική. Δηλαδή με το ψηλό μολύβι, το σκέτο το μολύβι και με μία γόνα, να σχεδιάσεις, να βάλεις τα σημάδια σου και να σχεδιάσεις κάτι μέσα στο χώρο του χαρτιού. Και ήταν μια επίπονη διαδικασία, φαντάζομαι. Πολύ. Πολύ δύσκολη, γιατί ο τρόπος που είχαμε μάθει στην Σχολή Καλών Τεχνών ήταν το κάρβουνο. Και με το κάρβουνο μπορείς να κάνεις με αυτό το σφουμάτο, αυτό το περίπου, το οποίο δεν είναι σωστό. Πρέπει να είναι ακριβές το σχέδιο. Και όσο πιο ακριβές το σχέδιο, φαντάζομαι, τόσο πιο καλό και το αποτέλεσμα, ίσως σε ένα γλυπτό. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Οπότε έχετε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που δεν χρειάζεται να σχεδιάσετε. Τώρα δεν χρειάζεται πια, γιατί, δηλαδή, χρειάζεται πάντοτε. Και τώρα πρέπει να μπορείς να σχεδιάζεις. Και εγώ, άμα κόβω σε χαρτί και κάνω αυτά, πρέπει να μπορώ να κάνω το σχήμα το. Πολύ ωραία. Το χιούμορ τι ρόλο παίζει στη ζωή σας και στο έργο σας? Το χιούμορ είναι το παιχνίδι της ζωής. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Και πρέπει να μπορείς να διασκεδάσεις. Και πολύ συχνά βλέπουμε ότι εντάσσετε το χιούμορ στο έργο σας, δηλαδή βάζετε καμπάνες στο... Ναι. Στο κατσίκι, έχετε φτιάξει ένα σκυλί από μηχανή. Ναι, ναι. Ποια διάθεσή σας, η διάθεση του παιχνιδιού, σας έκανε να εντάξετε αυτά τα στοιχεία σε γλυπτά? Νομίζω ναι. Είναι το παιχνίδι, είναι... Το παιχνίδι είναι η χαρά της ζωής. Γιατί έχετε παραμείνει πιστοί στη θεματολογία σας τόσα χρόνια? Θέλω να πω, γιατί δεν πειραματιστήκατε σε άλλα παιδεία? Ποια άλλα παιδεία? Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ φαρδί το παιδείο των... Θέλω να πω, μια απλή γυναίκα. Εσείς προτιμάτε ήρωες. Α, αυτό εννοείς. Ναι. Ναι. Δηλαδή, επιλέγετε συγκεκριμένα πράγματα που σας αρέσουν και, ναι. Και τα... Μα διότι μ' αρέσει να κάνω κάτι το αγλαών, κάτι το ωραίο, κάτι το... που να κάνει τον άλλον να χαρεί, να το δει. Τώρα τι να κάνω, μια σκέτη γυναίκα, βαριέμαι. Ή έναν σκέτον άντρα. Άρα σου λέτε πράγματα που τα οποία για εσάς έχουν. Όχι, σκέτον άντρα μπορώ να κάνω ίσως. Μ' αρέσει πιο πολύ. Δηλαδή, τον θαυμάζεται. Είναι πιο ωραίος. Δεν ξέρω, βαριέμαι. Τις γυναίκες, τους άντρες περισσότερο μ' αρέσουν. Είναι πιο ωραίοι. Η ανατομία. Η ανατομία, ναι. Ένας κόκορας ή ένα πουλί έχει την ίδια αξία με έναν Ανδριάντα της Μπουμπουλίνας ή του Παύλου Μελά? Όχι. Όχι. Ο Ανδριάντας είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι πιο σημαντικό. Έχει κοινωνική αξία, είπαμε. Έχει ιστορική αξία. Το βλέπετε σαν προσφορά, ναι. Σαν δική σας προσφορά στην κοινωνία? Ναι, γιατί όλοι κάπως ναι, συμβάλλουμε. Ναι. Μια προσφορά στην κοινωνία. Ποια είναι η αγαπημένη σας λέξη? Ελλάς.
Ποια είναι η λιγότερο αγαπημένη σας λέξη? Βαριέμαι. Ποιον ήχο λατρεύετε? Τις καμπάνες. Ποιον ήχο σχέμεστε? Το τσίριγμα. Ποια είναι η αγαπημένη σας βρισιά? Αισιχτήρ. Τι θα θέλατε να δείτε πάνω σε ένα νέο χαρτονόμισμα? Έναν αρχαίο θεό. Τι σας φτιάχνει τη διάθεση? Το τσιγάρο. Τι σας χαλάει τη διάθεση? Σβήστο. Ποιο επάγγελμα εκτός από το δικό σας θα θέλατε να κάνετε? Φυσικός. Ποιο επάγγελμα δεν θέλετε να κάνετε? Σκουπιδιάρης. Αν υπάρχει παράδεισος, τι θα θέλατε να σας πει ο Θεός όταν φτάνατε στις πύλες του παραδείσου? Έλα μέσα. Κυρία Μελά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.